Τώρα είναι λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι και στη λεωφόρο Εθνική Αντιστάσεω στο Εράκλειο η κίνηση δεν είναι πυκνή, ενώ τα οχήματα κινούνται με χαμηλέ ταχύτητε. Από το σημείο που έχει προσωρινά σταματήσει ένα όχημα, επιχειρεί να ξαναμπεί στη λωρίδα κυκλοφορία. Κόβει όμω την κίνηση σε άλλο όχημα, το οποίο παρά τη χαμηλή ταχύτητα με την οποία και αυτοκινείται, ανατρέπεται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Την παρούσα φάση, αν κοιτάξετε, το αυτοκίνητο το οποίο εξήλθε από το βεζινάδικο, ε, όπω και στην πορεία του, το μπλε ερχόταν με μια μικρή ταχύτητα και το έκανε ουσιαστικά σαν μοχλό. Δηλαδή, ακούμπησε το μπλε το άσπρο και το άσπρο γύρισε. Είχαμε βέβαια και το κράσπεδο το οποίο το κράτησε πέρα ε, και αν δείτε και υπάρχει και κάτι που είναι πολύ λάθο, μια αυτοσχέδια ράμπα και περνάνε τα μηχανάκια από τη μια μεριά του δρόμου στην άλλη, θα μπορούσε κάλλιστα να περνάνε ένα μηχανάκι γιατί δεν κατεβαίνουν από κάτω να κάνουν γύρω και περνάνε από εκεί. Και εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε θέμα. Και λειτουργήσε λοιπόν ω μοχλό και γύρισε το αυτοκίνητο και ανατράπηκε. Και έκατσε το πλάι, όπω το είδατε. Το βίντεο του τροχαίου από ένα κεντρικό σημείο τη πόλη, πολυσύχναστο και στο οποίο συνήθω δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν μεγάλε ταχύτητε, προκαλεί αίσθηση. Καθώ επιβεβαιώνει αυτό που εξηγούν οι εκπαιδευτέ οδήγηση, ότι η σημασία δεν έχουν μόνο οι χαμηλέ ταχύτητε, αλλά και η δέουσα προσοχή των οδηγών, ακόμη και με την πρόσφατη πρόβλεψη να μην επιτρέπεται να κυκλοφορούν με πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα τα οχήματα εντό των κατοικημένων ζωνών. Βοηθάει το 30, αλλά ένα παραπάνω βοηθάει η προσοχή. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω για άλλη μια φορά και το λέω όλα τα τελευταία χρόνια, ότι κανεί δεν εξαιρείται από ένα τροχαίο ατύχημα. Μπορεί να συμβεί και κασένα. Δηλαδή, στο μπλε αυτοκίνητο θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε από εμά και να ανέβαινε έτσι, να άκουει το ραδιόφωνο του ή να έχει το νου του σε κάτι άλλο και να πήγαινε. Και ένα νορμάλ οδηγό δεν χρειάζεται δηλαδή, να γίνει κάτι για να συμβεί αυτό. Είναι πολύ εύκολο να συμβεί. Ευτυχώ οι συνέπειε του τροχαίου περιέλαμβαναν μόνο υλικέ ζημιέ των οχημάτων. Ωστόσο, όπω εξήγησε ο κ. Μεϊμαράκη, δεν θα ήταν απίθανο μια τέτοια σύγκρουση να καταλήξει σε τραγωδία, ειδικά αν το όχημα περνούσε στο αντίθετο ρεύμα ή μέσα σε αυτό ήταν κάποιο παιδί που δεν ήταν δεμένο σε ειδικό καθισματάκι. Σκεφτείτε τώρα να είχαμε και παιδάκια μέσα στο αυτοκίνητο το άλλο. Ευτυχώ, βέβαια, δεν έχουμε κάποιο ούτε τραυματισμό ούτε τίποτα. Όλα καλά και είμαστε πολύ ευτυχεί γι' αυτό. Αλλά σκεφτείτε να είχαμε παιδάκια στο πίσω κάθισμα, μέσα στην πόλη. Πολλέ φορέ δεν τα δένουμε, δεν τα βάζουμε σωστά στο καθισματάκι και τα έχουμε έτσι ελεύθερα μέσα στο αυτοκίνητο για να μην κλαίνε και μην γρινιάζουν. Σκεφτείτε λοιπόν σε μια τέτοια ανατροπή να είχαμε ένα παιδί, τι θα γινόταν.